Σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω Θα πάμε στην επόμενη υπόθεση της εκπομπής που αφορά στον Κολονό Διότι εκεί έχουμε για το λεγόμενο Μιχάλη α, το, Για τον οποίο έχει αναφερθεί η 12χρονη Θα σας θυμίσω ότι η Ρία μας έχει πει για το Γιώργο που θα το δούμε προσεχώς Και για ένα Μιχάλη ο οποίος είναι καταγεγραμμένος αυτός Και στην τελευταία έτσι, α, κατάθεση της α, 12χρονης α, Να δούμε πως εμπλέκει τον uh, Μιχάλη και μετά θα υποδεχτούμε και την κυρία Ταραχοπούλου, τη δικηγόρο της uh, μητέρας. Παρακαλώ. Κομβικό ρόλο στην εξεχνίαση της φρικιαστικής υπόθεσης του κολονού αναμένεται να παίξει η σύλληψη του αποκαλούμενου Μιχάλη. Ο 57χρονος άνδρας φρέτει να έπαιζε σημαντικό ρόλο στα φρικτά βασανιστήρια που υπέστη το 12χρονο κορίτσι. Η εμπλοκή του Μιχάλη. Κατηγορείται πω εξέδιδε το 12χρονο κορίτσι μαζί με τον Ηλία Μίχο. Φέρεται πω έκλεινε τα ραντεβού τη 12χρονη με υποψήφιου πελάτε. Το Μιχάλη έχει αναφέρει στι καταθέσει τη 12χρονη. Όπω είπε δεν έχουν συναντηθεί ποτέ από κοντά, αλλά ότι την πίεζε μιλώντα τη από το τηλέφωνο, λέγοντα τη να υπακούει στι εντολέ του Ηλία Μίχου. Επίκληση του ονόματο του Μιχάλη γίνεται και από άντρε που επικοινώνησαν με το κορίτσι μέσω μηνυμάτων, τα οποία περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Εδώ λοιπόν βλέπουμε πώ εμπλέκεται ο Μιχάλη. Αμέσω πέτρο μου. Να πω ένα καλό μεσημέρι στην κυρία Ταραχοπούλου. Κυρία Ταραχοπούλου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κυρία Κουτσολίνη. Κάτι θέλει ο Πέτρο μα να πει και αμέσω μετά κάτι, θα σα Να το... θέλω να πω κάτι προσθετικά σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον βίντεο το οποίο είδαμε. Ε, ο Μιχάλη είχε αναφερθεί, είχε κατονομαστεί από την 12χρονη ω Μιχάλη. Καταρχά πρέπει να ο Μιχάλη δεν είναι το κανονικό του όνομα του κατηγορουμένου, έτσι. Στη δεύτερη κατάθεση την οποία είχε δώσει, δηλαδή σε πολύ αρχικό στάδιο, και όλοι τότε είχαμε διαρωτηθεί για ποιο λόγο οι αρχέ, παρά το γεγονό ότι η 12χρονη του είχε αποδώσει πολύ συγκεκριμένο ρόλο, δηλαδή ένα ρόλο αντίστοιχο με του μύχου, ε, περίπου για να καταλάβουν οι τηλεθετές, ε, διαρωτόμασταν για ποιο λόγο οι αρχέ δεν μπορούσαν όλο αυτό το διάστημα να τον εντοπίσουν και να το συλλάβουν. Εδώ πέρα υπάρχει ένα θέμα το οποίο έχει ανακύψει. Στην, ε, επειδή η 12χρονη δεν είχε συναντήσει ποτέ το συγκεκριμένο πρόσωπο κατ' και το μόνο το οποίο υπήρχε ήταν μια διαδικτυακή επαφή. Ε, μέσω του διαδικτύου, λοιπόν, αυτός ο άνδρας είχε τη φωτογραφία ενός 25χρονου Μάλιστα. νεαρού, ε, ο οποίος φέρεται να έμενε στα νότια προάστια της ε, Αττικής. Και το άλλο το οποίο θέλω να, να προσθέσω είναι ότι όντω από το υλικό το οποίο έχουμε στην διάθεσή μας, προκύπτει ότι ο Μιχάλης, σε συνεργασία με τον Μίχο, ε, εξέδιδαν την 12χρονη, αλλά δεν έχει γνωστοποιηθεί ακόμα αν λάμβανε χρήματα για τις υπηρεσίες εντός εισαγωγικών που προσέφερε σε διάφορους διεστραμμένους ανθρώπους. Κυρία Ταραχοπούλου, ε, δεν ξέρω Μας. τι Μας. λέει η δική σας ενημέρωση, τι σας έχει πει και η μητέρα ή αν έχετε μιλήσει και με την 12χρονη. Κοιτάξτε κυρία Πουτσελινό, όλα όσα είπε ο κύριος Κουσουλός, είναι έτσι όπως τα είπε πραγματικά. Η μικρή έχει μιλήσει στη δεύτερη κατάθεσή της για αυτόν τον Μιχάλη, ο οποίος δεν λέγεται Μιχάλη, ε, Μιχάλης, δεν ξέρουμε τίποτα περισσότερο για αυτόν γιατί ε, και εμείς δεν έχουμε ενημερωθεί. Θα περιμένουμε να απολογηθεί και μετά να πάρουμε αντίγραφο για να δούμε τι, τι λέει αυτός ο άνθρωπος, αν μπορεί να υποθεί άνθρωπος. Ε, η μητέρα θεωρεί ότι και μετά από αυτή την εξέλιξη υπάρχουν στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν την αθωότητά της, δηλαδή ότι δεν ήταν αυτή η οποία... Ε, έκανε τις πράξεις για τις οποίες έχει κατηγορηθεί και είναι προφυλακισμένη, αλλά υπήρχε κάποιο άλλο πρόσωπο. Και αν θέλετε τη δική μου άποψη, ε, θεωρώ ότι μετά και από αυτή την τελευταία σύλληψη πρέπει να υπάρχει κύκλωμα, γιατί δεν μπορεί αυτός ο Μιχάλης σε εισαγωγικά που δεν είναι ο Μιχάλης και ο Μίχος να βρήκανε ένα 12χρονο παιδί και να το κάνανε αυτό μόνο σε αυτό το παιδί. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να υπάρχει πίσω τους Κύκλωμα παιδεραστία και να υπάρχουν και άλλα παιδιά τα οποία έχουν υποστεί το ίδιο βασανιστήριο που υπέστη η 12 χρονο Η μητέρα τον γνώριζε αυτό τον Μιχάλη, κυρία Τραχοπούλου. Όχι, βέβαια. Δεν τον ξέρει. Όχι, βέβαια, αφού δεν τον είχε δει, ούτε το παιδί δεν τον είχε δει ποτέ. Mm -hmm. Δεν τον είχε δει, όχι. Δεν τον είχε δει, μέσω το μηνυμάτων. Πώ την εξέζε μέσω μηνυμάτων, θέλετε να μα το εξηγήσετε, δηλαδή πώ πώς, πώς την πίεζε, με τι την πίεζε. Με τι την Εκβίαζαν, αν καταλαβαίνω ε, την εκβίαζε πει, με κάτι. Έχουμε πει ότι για λογαριασμό του παιδιού τα μηνύματα έτσι. τα έστερνε ο μήκο. Ναι. Δεν μιλούσε το παιδί. Μιλούσε ο Μίχο, ο οποίο εμφανιζόταν ω το παιδί. Μεσούσει. Ναι. Ε, με έτσι Δημήτρη για να σε βοηθήσω ναι, λίγο. Ναι, ναι, ναι. τη ιστορία με το, αυτή ιστορία με τον Μύχο, εμφανίστηκε λοιπόν διαδικτυακά ο Μιχάλη, ο οποίο σε μια, Ακριβώς. σε μια εφαρμογή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έστειλε μήνυμα στην 12χρονη. Το μήνυμα αυτό, σύμφωνα με αυτά τα οποία έχει καταθέσει η 12χρονη, το, είδε, το είδε ο Μίχο και από εκείνη τη στιγμή Μίχο και Μιχάλη άρχισαν να συνεργάζονται. Ο Μιχάλη λοιπόν ήταν και έβρισκε πελάτε και ο Μίχο έκανε αυτά τα οποία έκανε.